Νομίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει μεγάλη ευθύνη που όλο αυτό το διάστημα έχει εντείνει την καταστολή, την αυτονομοκρατία με όρους εισβολή στο νησί. Ο λαός με την αποφασιστική στάση του, με την παρουσία του, με τη μαχητικότητά του έχει στριμώξει την κυβέρνηση, έχει απαντήσει με το πιο αποφασιστικό τρόπο ότι δεν δέχεται αυτό το σχεδιασμό και το επόμενο διάστημα νομίζουμε ότι πρέπει ακόμα περισσότερο να ενισχυθεί η πάλη, γιατί κοιτάξτε να δείτε, εδώ η κυβέρνηση μπορεί να αποχώρησαν ορισμένα ΜΑΤ και δυνάμεις καταστολής, την ίδια ώρα παραμένει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και η επίταξη, και αυτό είναι το κύριο, να αποσυρθεί τώρα η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και να υπάρξει πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτές οι κινητοποίησεις έχουν και πανευρωπαϊκό μήνυμα και πανευρωπαϊκή επίδραση, ακριβώς γιατί το πραγματικό πρόβλημα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και ο κανονισμός του Δουβλίνου, που είναι τα δύο λουκέτα του προβλήματος, που αν δεν σπάσουν αυτά θα συνεχίζεται ο εγκλωβισμός σε αυτές τις άθλιες συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν είναι κρίσιμο ζήτημα η απάντηση και στην αυτοδημοκρατία, η απάντηση στις συλλήψεις και σε όλο αυτό το όργιο καταστολής που ζούμε αυτές τις ημέρες, που ο λαός της Χίου το έχει καταδικάσει, και την ίδια ώρα να υπάρξει δρόμος που να διαμορφωθεί και να υπάρξει απεγκλωβισμός από τα νησιά, μεταφορά στην υπηρετική χώρα, σε ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας, να εφοδιαστούν με όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα, έτσι ώστε να πάνε στις χώρες τελικού προορισμού, γιατί αυτό είναι και η ουσία του προβλήματος. Απέναντι λοιπόν σε αυτούς τους σχεδιασμούς, πρέπει να πάρει απάντηση επίσης και μια επιχείρηση διαλόγου, δίθεν ρεαλιστικών προτάσεων, που κινούνται όμως στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, που παραμένει αμετακίνητη. Η κυβέρνηση έχει αυτή τη στάση, είναι προκλητική η στάση της, γιατί δίνει μέχρι και συγχαρητήρια, χθες έδωσε ο κύριος Πέτσας στις δυνάμεις καταστολής για τα έργα και ημέρες που έχουν διαγράψει όλες αυτές τις ημέρες, και από αυτή τη σκοπιά το ΚΚΕ συντάσσεται πρωτοστατή στην οργάνωση της πάλης, έτσι ώστε η φωνή των νησιωτών και στη Χίο και στη Λέσβο και παντού να ακουστεί δυνατά, να ακουστεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να την πάρουν υπόψη τους και να στριμωχτούν ακόμα περισσότερο οι κυβερνήσεις, γιατί ο λαός έχει το δίκαιο με το μέρος του και αυτός με όλους τους τρόπους μπορεί να το κατακτήσει.